η πολιτική οικολογία μπορεί να ερωτά και να ερευνά θέματα από πολλές σκοπιές και κυρίως την ενδιαφέρει ένα σύνολο ερωτημάτων που μιλούν για την οικολογία, το περιβάλλον, τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές συγκρούσεις, την περιβαλλοντική δικαιοσύνη και την οργάνωση των κοινωνιών για να αντεπεξέλθουν τα πολύπλοκα προβλήματα της ανάπτυξης. Η προσέγγιση αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε όλες τις χώρες, σε όλες τις περιοχές του πλανήτη, ανεξάρτητα από το επίπεδο της λεγόμενης ανάπτυξης στο οποίο βρίσκονται και ανεξάρτητα από το πώς και πόσο βιώνουν την κρίση. Γιατί έχουμε συνηθίσει τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα να έχουμε μία ευρωκεντρική ή νότιο-ευρωκεντρική προσέγγιση της κρίσης και να θεωρούμε ότι η χώρα μας είναι η μόνη που υφίσταται τα δεινά των μνημονίων. Πλην όμως, αυτή η καθαρά επιθετική νεοφιλελεύθερη πολιτική, όπως πολύ καλά έχουν φανεί από τις παρουσιάσεις και των φοιτητών και των συναδέλφων, βρίσκεται σε εφαρμογή εδώ και χρόνια σε όλο τον πλανήτη και δεν είναι δυστυχώς προνόμιο μόνο της χώρας μας να την υφίστανται. Και επειδή η κρίση έχει να κάνει και με το περιβάλλον και την οικολογία, είναι ένα από τα κλασικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά θύματα της διαδικασίας αυτής, δεν πρέπει πάλι να την θεωρούμε ότι είναι και η μόνη αιτία για αυτά που συμβαίνουν στο περιβάλλον και στην οικολογία. Μπορεί να εντείνονται τα προβλήματα, να παίρνουν άλλες διαστάσεις, αλλά δεν μιλάμε για μία τομή που αρχίζει από κάποια ημερομηνία που την ορίζουμε ως κρίση, αλλά είναι μία συνεχόμενη διαδικασία και εκεί είναι το κύριο πρόβλημα. Το να προσπαθεί μία δημοτική αρχή, ειδικά σε περίοδο κρίσης, αλλά και γενικότερα σε ένα μικρό τόπο, σε ένα νησί, να αντιμετωπίσει τα θέματα του περιβάλλοντος, τα θέματα που σχετίζονται με την περιβαλλοντική πολιτική, ίσως είναι κάπως διαφορετικό από ότι ενδεχομένως έχετε οι περισσότεροι στο μυαλό, ζώντας και δρώντας και δραστηριοποιούμενοι σε υπηρετικές περιοχές με πολύ πληθυσμό και μεγάλη έκταση. Έτσι, σε ένα μικρό νησί, 80 μόλις τετραγωνικών χιλιόμετρων και με ένα πληθυσμό που μόλις ξεπερνάει τις 20.000, έχουμε να στήσουμε η τοπική αυτοδιοίκηση, ο Δήμος, μία δομή για τα σκουπίδια και την διαχείριση των απορριμμάτων κατόπιν, μία δομή για την αποχέτευση και την επεξεργασία των λιμάτων και γενικότερα καταλαβαίνετε ότι αυτού του είδους η προσέγγιση που είναι υποχρεωτική κάνει όλες αυτές τις δραστηριότητες να είναι εξαιρετικά ακριβές για τους δημότες. About financial debts. Θα μιλήσω για το χρέος. Economic degrowth, whether undesired or as a policy objective. Θα μιλήσω για την οικονομική αποανάπτυξη, είτε με το ζόρι, είτε ως κάτι θετικό. And also environmental justice. Και θα μιλήσω και για την περιβαλλοντική δικαιοσύνη. One point is about the fact that even a non-growing industrial economy is different from agricultural economy, but even a non-growing industrial economy would not guarantee sustainability. Ακόμα και μια οικονομία βιομηχανική, η οποία δεν θα αναπτυσσόταν, και μιλάω για βιομηχανική οικονομία, όχι αγροτική, ακόμα και αυτή δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι πραγματικά βιώσιμη. So we need some degrowth, but you could ask how you dare come to Syros or to Greece and talk about degrowth, isn't it? Αν μιλήσουμε από οικολογική σκοπιά, θα χρειαζόμασταν κάποια αποανάπτυξη, αλλά θα με ρωτούσατε πώς τώρα μας να έρθεις εδώ στην Ελλάδα και στη Σύρο εν μέσω κρίσης και να μας μιλάς για αποανάπτυξη. So I discussed these four points.
Θα μιλήσω για σε τέσσερα σημεία. Θα επικεντρωθώ σε τέσσερα σημεία. The relations between financial debts and the environment. Πρώτα για τη σχέση μεταξύ των χρηματοπιστωτικών χρεών και του περιβάλλοντος. The need to grow, but not with this kind of savage austerity policies. Την ανάγκη για αποανάπτυξη, αλλά χωρίς πολιτικές βίες, πολιτικές λιτότητας. The ecological distribution conflicts, which is that subject of political ecology. Μετά θα μιλήσω για συγκρούσεις, οικολογικές συγκρούσεις, που είναι το κεντρικό θέμα της πολιτικής οικολογίας και της σημερινής μας εδώ. And finally, what is the something I write about often, how we can bring together this environmental justice movement in the world with the small degrowth movement in some rich countries in Europe. Και τέλος θα μιλήσω για κάτι που γράφω συχνά τελευταία, που είναι οι δυνατότητες για μια πιθανή συνεργασία μεταξύ ενός διωγγούμενου παγκόσμιου κινήματος για την περιβαλλοντική δικαιοσύνη και ενός μικρού αλλά σημαντικού κινήματος για την αποανάπτυξη στην Ευρώπη. On the question of financial debts and the ecology, the environment. Στο ζήτημα του χρέους και του περιβάλλοντος. I want to go back to Frederick Soddy. Θέλω να πάω πίσω στον χρόνο, στον Φρέντρικ Σόντι. Who his point was the point which is here in red. Που το κεντρικό του επιχείρημα είναι αυτό που είναι εδώ με κόκκινα γράμματα. That the amount of real wealth the economy can create depends on the amount of free energy. Ότι ο πραγματικός πλούτος τον οποίο μια οικονομία μπορεί να δημιουργήσει είναι, περιορίζεται από την ποσότητα της χαμηλής εντροπίας ενέργεια. And also the amount of the capacity of the environment to absorb the non-recyclable effluents. Και από τη δυνατότητα του περιβάλλοντος να απορροφήσει και τα απόβλητα από αυτή η οικονομική δραστηριότητα δημιουργεί. And so this point, which Hermandelli, myself, many ecological economists have quoted, have quoted several times. Το κεντρικό θέμα του Σόντι, το οποίο άλλοι οικολόγοι, οικονομολόγοι όπως εγώ ή ο Hermandelli επαναλαμβάνουμε από τότε, can be interpreted as proposals for monetary reform. Μπορεί να ερμηνευθεί επίσης και ως προτάσεις για monetary. Κρεματίστηκες. Για αλλαγές στο. Ναι, για μεταρρυθμίσεις στο χρηματικό σύστημα. Για κρεματικό σύστημα. And this has been interpreted like this. So, Frederick Soddy was one of the monetary reformers, Silvio Gesell, other reformers of the 20s. And he was a Nobel Prize in chemistry, so he was intruding into other topics, and he made proposals like increasing the reserve requirements of the banks, for instance. Ήταν ο Frederick Soddy μαζί με τον Silvio Gesell και άλλους οικονομολόγους που γράφαν στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Ήταν από τους βασικούς μεταρρυθμιστές σε θέματα μακροοικονομικής πολιτικής και μίλαγε ακόμα και για το ότι οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν 100% αποθέματα σε σχέση με τα δάνεια που δίνουν. But I don't think that one can look at monetary financial reforms as technical issues because they change the balance of power in society against the financial capital. Αλλά φυσικά δεν είναι απλά τεχνικά ζητήματα αυτά, γιατί οποιαδήποτε πολιτική που έχει να κάνει με το χρηματοπιστωτικό σύστημα αλλάζει τις σχέσεις ισχύος και εξουσίας σε σχέση με τον χρηματοπιστωτικό καπιταλισμό. Therefore, the question is that now we see the debts have increased, and it's difficult to make the economy, difficult for many reasons, but also ecological reasons, to make the economy grow enough to pay the debts. Το χρέος έχει αυξηθεί αρκετά, αλλά είναι δύσκολο, όχι για διάφορους λόγους, αλλά και για οικολογικούς λόγους, το να κάνουμε την οικονομία να αυξηθεί στους ρυθμούς που απαιτείται για να ξεπληρωθεί αυτό το χρέος. So, I don't think the debts are going to be paid and they should not be paid. Δεν νομίζω ότι τα χρέη μπορούν να πληρωθούν, ούτε πρέπει να πληρωθούν.
And this has happened quite often in history. Και αυτό έχει συμβεί πολλές φορές στην ιστορία. Happened to Germany. I'm not talking the First World War. I'm talking about the Second World War. Συνέβη στη Γερμανία και δεν μιλάω για τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, αλλά για τον δεύτερο. When the banker Hermann Abs, who was a banker in the Deutsche Bank before Hitler, with Hitler, and after 45. Όταν ο τραπεζίτης Hermann Abs, που ήταν ο κεντρικός τραπεζίτης της Γερμανίας. So he negotiated the non-payment of one large part of the German debt in London in 1953. Ύστερα από διαβουλεύσεις στο Λονδίνο το 1953, κατάφερε να μην, η Γερμανία να μην πληρώσει το μεγαλύτερο μέρος του χρέους της. However, against this view by Frederick Soddy and general by ecological economics, that there are limits to growth because of the peak oil, climate change. Against this view that there are limits to growth. Αυτή η ιδέα που ξεκινάει από τον Χένρικ Σόντι και συνεχίζει μέχρι τις μέρες μας από τους οικονολόγους και οικονομολόγους, δηλαδή ότι η ανάπτυξη δεν είναι δυνατή όταν έχουμε περιορισμένους πόρους πετρελαίου, κλιματική αλλαγή και άλλα φαινόμενα αυτού του είδους. Because his point was that debts could increase forever, 5%, 4% per year. The debts could increase, the virtual wealth, as he called it, could increase, but not the real wealth of the real economy. Το βασικό του, τη βασική παρατήρηση που είχε κάνει τότε και είναι ακόμα σημαντική είναι ότι μπορεί τα χρέη μπορούν εύκολα σε ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα να αυξάνονται 5% το χρόνο, αλλά η πραγματική οικονομία, η οικονομία της ενέργειας και των φυσικών πόρων δεν μπορεί να αυξάνεται με αυτούς τους ρυθμούς επαόριστα σε μια οικονομία. Against this pessimistic view about the real economy, one could say that in fact life is, if you wish, anti-entropic or negentropic or ectropic, as people, physicists discussed this in the early 20th century. Therefore, the life becomes more complex and, of course, cannot be anti-entropic, but it exports the entropy to other systems, isn't it? Από αυτή την ιδέα ότι η ζωή βασίζεται στην εντροπία και ότι δεν γίνεται συνέχεια να αυξανόμαστε, υπάρχουν φυσικά και αντίθετες απόψεις που λένε ότι πάντα η ανθρώπινη δραστηριότητα ήταν ενάντια, αντιεντροπική. And is this kind of discussion relevant not for... Are these kinds of discussion relevant not just for biology, but for the human economy? Το ερώτημα είναι αυτές οι θεωρητικές κουβέντες σημαντικές όχι μόνο για τη βιολογία, τη φυσική, αλλά και για την ανθρώπινη οικονομία, για την κοινωνική οικονομία. And indeed they are very relevant. Και πραγματικά είναι σημαντικές. Because we know that even an economy that would not grow, if based on coal, oil and gas, would need to go all the time to wherever in the world you can take the fossil fuels, because the energy from the fossil fuels, quite obviously, is not recycled. Γιατί ακόμα και μια οικονομία που δεν θα αναπτυσσόταν και δεν θα μεγάλωνε, ακόμα και αυτή η οικονομία θα έπρεπε, προκειμένου να λειτουργεί, να φέρνει συνέχεια νέους πόρους, ενέργεια, αέριο, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, από όλο και νέα μέρη του κόσμου. So if we take today 90, approximately 90 million barrels of oil, tomorrow again, I suppose on Sunday a little bit less, but if not every day is the same, whether it's 1 million more or less, and this is because you cannot burn a barrel of oil twice, isn't it? Αν σήμερα χρησιμοποιήσουμε 90 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, αύριο πάλι θα χρησιμοποιήσουμε 90 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και ούτω καθεξής, ακόμα και να μην αναπτύσσει την οικονομία. Και αυτό συμβαίνει γιατί το πετρέλαιο δεν είναι ανανεώσιμος πόρος. Όποιο βαρέλι χρησιμοποιήσουμε και ό,τι πετρέλαιο κάψουμε, δεν μπορούμε να το ξαναχρησιμοποιήσουμε μετά. So this is the point that Georgescu Regan made in the book called The Entropy Law and the Economic Process. Αυτό είναι και το επιχείρημα το οποίο έκανε ο Νίκολας Georgescu Regan, ένας φυσικός οικονομολόγος που είχε γράψει παλαιότερα στη δεκαετία του 60 και του 70, στο βιβλίο του «Η οικονομία και η διαδικασία της εντροπίας». And from this principle that we should study as economists, the metabolic flows, not as metaphysical economists, but as real economists, we should study the metabolic flows. From this,
in the last 20 years and whole methodology of different ways of approaching the study of metabolic flows has been developed. Και από αυτή τη βασική αρχή που ξεκινάει από αυτές τις σκέψεις, ότι η οικονομία δεν είναι κάτι το μεταφυσικό, δεν είναι μια μεταφυσική οικονομία, αλλά είναι μια πραγματικά φυσική οικονομία που χρησιμοποιεί ροές υλικών, ροές ενέργειας, έχει ξεκινήσει μια ολόκληρη σχολή έρευνας, η οποία μελετάει ακριβώς τις ροές αυτές της ενέργειας και των υλικών μέσα στις οικονομίες. Could you listed here, but you all, even the Greek-speaking people, can read this in English, isn't it? Αυτά εδώ συνοψίζω και νομίζω ότι ακόμα και αυτοί που μιλάνε ελληνικά μπορεί να τα καταλάβετε. You think? Yeah. So these are the main methods and we can have no time to explain. Αυτές είναι μερικές από τις βασικές μεθόδους οι οποίες χρησιμοποιούνται για αυτή την ανάλυση, αλλά δεν έχουμε τώρα το χρόνο. I just focus on one of them, the study of the energy return on energy. Θα επικεντρωθώ μόνο σε μία μέθοδο, η οποία είναι το πόσο ενέργεια μπορείς να βγάλεις, το πόσο ενέργεια δαπανάς προκειμένου να παράγεις ενέργεια, δηλαδή πόσο πετρέλαιο ξοδεύουμε για να βγάλουμε πετρέλαιο από τη γη. And I wrote one year, 2 years ago, an article with this title, The Heroi of Agriculture and its Use by Bia Campesina. Πριν λίγα χρόνια έγραψα ένα άρθρο, το οποίο ήταν η ενεργειακή απόδοση... το πόσο ενέργεια, αυτή η ιδέα της ενέργειας η οποία βγαίνει, δαπανάμε για να παράγουμε ενέργεια στην γεωργία και η χρήση της από τον οργανισμό της Via Campesina. Via Campesina, in Greek, Georgia, no sé qué. Via Campesina. So, I find interesting that Via Campesina is using concepts from energetics, which have a long history, to make a political point, which is this point that peasant agriculture is good against climate change. Το βρίσκω πολύ σημαντικό και γι' αυτό έγραψα αυτό το άρθρο, ότι η Via Campesina, που είναι ένας οργανισμός... Πώς λέμε, peasants? Που είναι ένας οργανισμός... Πώς? Ένας οργανισμός ο οποίος υποστηρίζει τους ανά τον κόσμο χωρικούς και αγρότες, πως ένας οργανισμός αγροτών άρχισε να χρησιμοποιεί αυτές τις ιδέες και τις έννοιες τις οποίες γεννηθήκαν μέσα στα οικολογικά, οικονομικά και στην μελέτη της ενέργειας. And when one goes to these international meetings on climate negotiations, this is from Copenhagen 2009, one finds people demonstrating both for climate justice and also claiming that sustainable peasants agriculture cools down the earth. Και αν κάποιος πάει πίσω στο 2009 και στις παγκόσμιες διαβουλεύσεις για το κλίμα, το 2009 στην Κοπενχάγη, θα βρει διαδηλωτές οι οποίοι υποστηρίζανε ότι η απλή γεωργία είναι καλή και για το κλίμα. So if you look at what is happening in the world economy, I mentioned just one trend, the increasing loss of biodiversity. Αν θέλαμε να δούμε τις τάσεις στην παγκόσμια οικονομία, θα μπορούσαμε να δούμε και άλλα μεγέθη, όπως για παράδειγμα την ελάττωση της βιοποικιλότητας. And another trend, the increase in the concentration of carbon dioxide in the atmosphere. Και μια άλλη τάση φυσικά σημαντική είναι η αύξηση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. So this year we have reached 400 parts per million. Αυτό το χρόνο φτάσαμε τα 400 ppm στην ατμόσφαιρα. And it's increasing 2 parts per million per year. Το οποίο αυξάνεται περίπου στα 2 ppm το χρόνο. So these trends give reason to think that the debates of the 1970s already about stopping the growth in the economy. Αυτές οι τάσεις δίνουν την ιδέα ότι οι συζητήσεις οι οποίες ήδη είχαν ξεκινήσει τη δεκαετία του 70 για το ότι αυτή η διαρκής οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να συνεχιστεί. Or even a period of degrowth and then steady state. Ή ότι ακόμα και μια περίοδο προσωρινής από ανάπτυξης και μετά σταθεροποίησης της οικονομίας. Make a lot of ecological sense. Ότι από οικολογικής πλευράς έχει νόημα. But how can you preach degrowth in Greece or in Catalonia or in Portugal or
in Romania or in so many, or in India or in many places in China. Αλλά πώς μπορείς, θα μπορούσες ποτέ να μιλήσεις για το ανάπτυξη στην Ελλάδα ή στην Καταλωνία ή ακόμα και στην Ινδία και την και μέρη και την Κίνα. Because the GDP of Greece has already decreased 20% perhaps in the last 5 years. Γιατί το ΑΕΠ της Ελλάδας έχει ήδη μειωθεί 20% μέσα σε 5 χρόνια. So this is a difficult thing to argue and we have to try to give more arguments. Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ποτέ ότι θα χρειαστεί από ανάπτυξη την Ελλάδα, οπότε πρέπει να δώσουμε μια πιο πολύπλοκη επιχειρηματολογία. And another argument is that the growth of the world economy is provoking a lot of very justified conflicts all around the world. Η ανάπτυξη αυτή της παγκόσμιας οικονομίας προκαλεί πλήθος περιβαλλοντικών συγκρούσεων ανά τον κόσμο. And in fact a global environmental justice movement. Και μάλιστα την ανάδυση ενός παγκόσμιου κινήματος περιβαλλοντικής δικαιοσύνης. So there is in Ecuador some women in the first range and the police behind. Εδώ βλέπουμε μια φωτογραφία από το Εκουαδόρ με γυναίκες στην πρώτη γραμμή και ακριβώς από πάνω στην αστυνομία. Just one year ago, ένα χρόνο πριν, at the Chinese embassy complaining against Chinese mining of copper. Μπροστά από την Κινέζικη πρεσβεία να διαμαρτυρούνται για την εξόρυξη χαλκού. So the ambassador of China, I know this woman quite well, the ambassador asked, are you coming to complain against human rights in Tibet? Οι πρέσβεις νόμιζε ότι είχαν πάει για να διαμαρτυρηθούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Θιβέτ. No, and they said, we're going to complain against human rights in Ecuador. Και είπαν, όχι, θα διαμαρτυρηθούμε για ανθρώπινα δικαιώματα στο Εκουαδόρ. So, even now, you have now a situation in which under the portrait of Mao in the embassy, there are people complaining against Chinese enterprises. Έχουμε τη συνθήκη που ακόμα και κάτω από τα πορτρέτα του Μάο έχουμε yes. διαμαρτυρίες στην Κινέζικη πρεσβεία. So it's not so much, I think, neoliberalism. Δεν νομίζω ότι τόσο πολύ οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές. It's more the growth of the social metabolism. Είναι η αύξηση του παγκόσμιου μεταβολισμού. That is provoking or is causing, is helping the growth of this environmental justice movement. Η οποία προκαλεί αυτή την ανάδυση αυτού του κινήματος περιβαλλοντικής δικαιοσύνης. And there are more and more ecological distribution conflicts around the world. Και έχουμε όλο και περισσότερες περιβαλλοντικές συγκρούσεις ανά τον κόσμο. There is theories about this, like David Harvey, for instance, here. There are all the descriptions with less analytical power of the same phenomenon, and there is some people in the audience also have written accumulation through contamination. Υπάρχουν θεωρίες της συσσόρευσης μέσα από την υφαρπαγή, όπως του David Harvey, ή μπορούσαμε να μιλήσουμε ακόμα και για συσσόρευση, καπιταλιστική συσσόρευση μέσω της ρύπανσης. And today in the morning we heard in the summer school from Eric Clark about something I didn't know about, a new network around the world, the World Forum of Fisher People. Σήμερα έμαθα και στο πρωί στο σχολείο και στις ομιλίες που έχουμε από τον Eric Clark, έμαθα κάτι που δεν ήξερα, ότι υπάρχει και παγκόσμιο κίνημα των ψαράδων, των απλών ψαράδων. And he said this is parallel to Via Campesina, but it's also parallel to smaller networks like All Watch or Minds and Communities and so many others. Και είπε ότι αυτό είναι παράλληλο και πολύ παρόμοιο με το κίνημα για το οποίο μίλησα πριν, τη Via Campesina, δηλαδή το κίνημα των μικρών αγροτών, αλλά και κινήματα ενάντια της εξόρυξης του πετρελαίου και άλλα παγκόσμια κινήματα. And there is an advertisement for a book. Και αυτό είναι μια διαφήμιση για ένα βιβλίο που φτιάχνω. In which I am one of the editors of this book, but the best thing about this book is the cover, which I didn't do myself, because the cover says, keep oil in the soil, keep coal in the hole, and it's a kind of proposal coming from the Nigeria and from Ecuador, from the Yasuni movement. Είναι ένα βιβλίο στο οποίο ήμουν ένας από τους συγγραφείς, αλλά δεν το δείχνω γι' αυτό, το δείχνω πιο πολύ για το εξώφυλλό του, το οποίο έχει αυτό το ωραίο σύνθημα που έρχεται από τους ανθρώπους στο Εκουαδόρ και στη Νιγηρία, που λέει αφήστε το πετρέλαιο κάτω από τη γη, αφήστε τον άνθρακα μέσα στο χώμα. So I have only about
10 minutes at most, all together, both of us together. So I have to go now quick, and I'm going to proceed towards the end and not going through all the slides. Έχω 10 λεπτά, οπότε δεν θα σας δείξω όλα τα slides, αλλά θα πάω στα βασικά επιχειρήματα. But this would be like an attempt to how we could classify so many ecological distribution conflicts or socio-environmental conflicts. Εδώ είναι μια πρώτη απόπειρα που κάνω για να δούμε τις διαφορετικούς τύπους συγκρούσεων και περιβαλλοντικών συγκρούσεων. So you could have local, national and regional and global, but also we should have to include glocal, as Eric Swingedau wrote some years ago. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για παγκόσμια, περιφερειακά, τοπικά προβλήματα, περιβαλλοντικές συγκρούσεις, αλλά καλύτερα θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για συγκρούσεις οι οποίες είναι ταυτόχρονα και τοπικές και παγκόσμιες. And then we could have from following the commodity chains, extraction, transport and waste disposal. Ή αν θέλοντας, ακολουθούντας την πορεία συγκεκριμένων προϊόντων από τη στιγμή που παράγονται μέχρι τη στιγμή που χρησιμοποιούνται, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για συγκρούσεις σε διαφορετικά σημεία αυτής της πορείας. Συγκρούσεις στην εξόρυξη, συγκρούσεις στην απόρριψη απορριμμάτων, συγκρούσεις στην μεταφορά. And this would lead us to something that could be called, I'm not quite convinced of this, statistical political ecology, counting conflicts and classifying them and trying to explain them through seeing the links to social metabolism, population density, presence of indigenous people, whatever variables are useful. Θα μπορούσε αυτό να οδηγήσει και σε μια προσέγγιση που θα ήταν μια ποσοτική πολιτική οικολογία, που θα μαζεύαμε στοιχεία και θα βλέπαμε τους διαφορετικούς τύπους συγκρούσεων και το πώς συνδέονται με δημογραφικά δεδομένα, με άλλα στοιχεία της οικονομίας. And it is a fact that the best information on these environmental conflicts comes from what we call the EJOS, the Environmental Justice Organizations. Η καλύτερη πηγή πληροφορίας για αυτές τις περιβαλλοντικές συγκρούσεις είναι τα ίδια τα κινήματα αυτά της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης, τα οποία εμπλέκονται σε αυτές τις συγκρούσεις. It's the best information, but it's not very good, because it's collected for practical purposes, for activist purposes. Είναι φυσικά η καλή πληροφορία, αλλά όχι η καλύτερη δυνατή, γιατί φυσικά αυτοί που τη συλλέγουν εμπλέκονται σε αυτές τις συγκρούσεις και τις χρησιμοποιούν για τους σκοπούς τους. So in showing this, not only another advertisement for this project, EJOL, but also because of the maps of Turkey and the map of Ecuador, where for Turkey they have collected 89 conflicts so far and classifying them, and for Ecuador about 60, and we are publishing materials about this. Αυτό είναι η ιστοσελίδα του προγράμματος που κάνουμε, στο οποίο συλλέγουμε πληροφορίες για τις συγκρούσεις που υφίστανται αυτή τη στιγμή στις περιβαλλοντικές συγκρούσεις σε διαφορετικά σημεία του κόσμου. Και είδατε εκεί ήταν ο χάρτης της Τουρκίας, που μόνο στην Τουρκία έχουμε καταγράψει 80 σημαντικές περιβαλλοντικές συγκρούσεις αυτόν τον καιρό. There in my own interpretation, I call it sometimes vulgar materialism, in my own interpretation, one can study the social metabolism, the ecological distribution conflicts, and they see in these conflicts, which kind of valuation languages are being deployed. Κατά την προσέγγιση μου, αυτό που κάνω είναι όταν έχουμε περιβαλλοντικές συγκρούσεις, να κοιτάω αυτοί που εμπλέκονται σε αυτές τις συγκρούσεις, τι γλώσσες, τι αφηγήσεις αξιολόγησης χρησιμοποιούν. And to see whether money valuation always wins or not. Συνήθως το πιο σημαντικό κριτήριο που χρησιμοποιείται είναι τα χρήματα, αλλά εγώ αυτό που θέλω να δω είναι αν πάντα είναι η γλώσσα των χρημάτων η οποία επικρατεί ή αν χάνει ορισμένα. So we are about to publish an article on this in the Vedanta Niyamgiri conflict in Odisha in India, and which the local people think the mountain where the bauxite is God, one of the gods. Για παράδειγμα, γράφουμε τώρα, μελετάμε τη σύγκρουση στην Ορίσα, στην Οντίσα, στην Ινδία, όπου οι άνθρωποι που ζουν εκεί πέρα, για αυτούς το βουνό από το οποίο μια εταιρεία εκεί αντλεί βοξίτη, για αυτούς το βουνό το αντιμετωπίζουν σαν Θεό, δεν είναι ότι μπορεί να αποτιμηθεί σε χρηματικά μεγέθη. So we could ask this kind of sacrilegious questions, isn't it? How much
Do you want as compensation for eliminating God? I don't know whether this can be so easily done, isn't it? But this is the real issue, depending on the interpretation in this case. Θα μπορούσαμε ειρωνικά να πούμε πόσο θα θέλατε για να πουλήσετε το Θεό σας, πόσο θα θέλατε για να, δηλαδή για να αντλήσουμε το βοξίτι από το βουνό και να καταστραφεί το βουνό. But between money valuation and sickness, there are many other valuation languages in between. Αλλά φυσικά μεταξύ από αυτά τα δύο άκρα, δηλαδή την αξιολόγηση σε χρηματικά μεγέθη και την αξιολόγηση με όρους θρησκείας ή Θεού, υπάρχουν πάρα πολλές άλλες ενδιάμεσες μορφές αξιολόγησης. So for me, one important question in political, meaning power, political ecology, is who has the power or who has the thing, who has the right, but right, legitimate right or not? What kind of right the authorities or corporations or the people, local people have? To impose one language of valuation. Για μένα το πιο σημαντικό θέμα όταν αναλύουμε μια περιβαλλοντική σύγκρουση είναι να καταλάβουμε ποιος και γιατί έχει τη δύναμη και την ισχύ να επιβάλλει τη δικιά του γλώσσα αξιολόγησης, να επιβάλλει ότι τα χρήματα είναι αυτά που μετράνε και όχι άλλες μορφές αξιολόγησης. And in terms of ecological economics, this brings up the question of incommensurability of values. Και σε θέμα οικολογικών οικονομικών, με ένα πιο τεχνικό όρο εδώ πέρα, που είναι στα οικολογικά οικονομικά, είναι ότι οι διαφορετικές αξίες που υπάρχουν δεν είναι συγκρίσιμες όλες μεταξύ τους. Δεν μπορούν όλα να τα ανάγουμε σε μία αξία όπως το χρήμα. And here have some slides, which I'm going to show only the title, about these old debates of the 20s between, on the right, von Mises, Hayek, people who then we call now in retrospect, neoliberals. Και αυτές οι συζητήσεις για το τι, πώς αξιολογούμε τα πράγματα και τι γλώσσες αξιολόγησης χρησιμοποιούμε, μπορεί να πάει πίσω κάποιος να βρει τις ρίζες τους στο 1920 και στις συζητήσεις μεταξύ αυτούς που σήμερα θα λέγαμε πατέρες του νεοφιλελευθερισμού, όπως ο... And then an economist, the economic historian, as Otto Neurath, who a bit later, in the 30s, became one of the two or three most important analytical philosophers in the Vienna circle. Και αυτή τη σύγκρουση μεταξύ των φιλελεύθερων, όπως ο Φον Μίζες και ο Χάγεκ και ο σοσιαλιστής ιστορικός οικονομολόγος Ότο Νέουραθ. So I think that in this kind of debate in the history of economics is very relevant for today's situation. But this is not really taught in faculties of economics. Πιστεύω ότι αυτές οι συζητήσεις για το πώς αξιολογούμε, τι αξίες χρησιμοποιούμε, είναι πολύ σημαντικό και είναι πολύ σημαντική σήμερα, αλλά δυστυχώς αυτά τα πράγματα δεν διδάσκονται στις σχολές οικονομικών πλέον. And Otto Neurath himself, with other people at the time, was using this German word, which means accounting in nature, and it's quite interesting to find somebody like Hayek blaming Neurath, blaming Patrick Geddes, the urban planner, Louis Manford, Frederick Soddy, and a few other people as social engineers who wanted to rule the world in a way, counting calories and counting tons and joules, isn't it? Ο φιλελεύθερος Χαγιέκ τότε κατηγορούσε ως σοσιαλιστές και ως ανθρώπους που θέλανε να ελέγξουν πλήρως την κοινωνία, απλά επειδή δεν θέλανε να μετράνε τα πάντα σε χρήμα και ήταν διατεθειμένοι να μετράνε ακόμα και την ενέργεια ή άλλες μορφές που χρησιμοποιεί η οικονομία. To finish, the fact that the economy is embedded in this physical reality was noticed a long time ago, of course, and has given rise to this interdisciplinary fields like ecological economics, political ecology. Συμπερασματικά ήθελα να πω απλά ότι αυτή η ιδέα ότι η οικονομία είναι μέρος ενός ευρύτερου βιοφυσικού συστήματος είναι στην καρδιά διεπιστημονικών προσεγγίσεων σήμερα, όπως τα οικολογικά οικονομικά. But it's also interesting to see many social movements, environmental justice movements in the last 10-20 years, developing quite a large number of what we call grassroots concepts and proposals.
Αλλά είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι πολλές νέες έννοιες σε αυτή τη φιλοσοφία, σε αυτή τη λογική, δημιουργούνται σήμερα από το πλήθος, από την πληθώρα κοινωνικών και περιβαλλοντικών κινημάτων που μπλέκονται σε αυτά τα θέματα. Including the very concept of environmental justice. Η ίδια η έννοια της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης έχει γεννηθεί από αυτά τα κινήματα βάσης. So I have here a list, and there is no time to translate all this, but I'll show the second part of the list. So we have heard in the summer school, for instance, about land grabbing, isn't it? Well, this was invented by environmental justice organizations, or popular epidemiology. This was invented in the States by environmental justice organizations. Έχω εδώ μια σειρά τέτοιων εννοιών που σήμερα συζητούνται σε επιστημονικό επίπεδο και όλες αυτές οι έννοιες έχουν εμπνευστεί και τις έχουν δημιουργήσει τέτοια κινήματα βάσης. And the same thing goes for words like to yasunize or to organize, to leave oil in the soil. Or I think that the croissants, the crescita, the groves, or what in German they don't know how to call it, where to call it, endwachstum or postwachstum or wachstumswende, but it's the same thing as decroissance. This also is a kind of grassroots movement, at least. Πολλές από αυτές τις ιδέες, όπως αυτή που είπα πριν, ότι το σύνθημα να αφήσουμε το πετρέλαιο κάτω από τη γη, η ιδέα που μίλησα της αποανάπτυξης ως μια θετική διαδικασία που ξεκίνησε από τη Γαλλία, αλλά και στη Γερμανία συζητιέται σήμερα, ίσως με μια άλλη λέξη που είναι η μετα-ανάπτυξη. Ακόμα και αυτά, όλες αυτές οι έννοιες έχουν γεννηθεί από κινήματα βάσης, δεν είναι ιδέες που ξεκίνησαν από το επιστήμιο. And the same thing applies to words like ecological debt or climate justice, born in the grassroots and in the South. Άλλες λέξεις κλειδιά, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από κινήματα βάσης και στο παγκόσμιο νότο, που θα λέγαμε, είναι το οικολογικό χρέος και η κλιματική δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη στο θέμα της κλιματικής αλλαγής. So, this is the final one I'll show. I think that this gives scope for something which could be called the alliance between this environmental justice movement, or we could also call it the environmentalists of the poor, the environmentalists of indigenous people, and all the environmental justice organizations, south and north, with the small degrowth movement in some European countries. Είναι αυτό που είπα και πριν και με το οποίο θα κλείσω, ότι όλα αυτά δίνουν μια ελπίδα για μια συνεργασία μεταξύ του μεγάλου κινήματος που υπάρχει στον κόσμο για την περιβαλλοντική δικαιοσύνη και του μικρού κινήματος το οποίο υπάρχει γύρω από την ιδέα της αποανάπτυξης ως κάτι θετικό στην Ευρώπη. But since the growth is such a terrible word in a country like Greece, isn't it, for very good reasons, and also in Portugal, in Spain and so many other countries, since the growth is such a terrible word, we can also use perhaps more optimistic or better sounding names for the same thing. For instance, Tim Jackson's Prosperity Without Growth, which more or less is the same thing. So the question of the alliance between environmental justice and an economy without growth in the rich economies, which more distributed economy, is also can be expressed in these kind of words. Από ανάπτυξη ακούγεται ως άσχημη λέξη σε οικονομίες οι οποίες βρίσκονται σε περίοδο κρίσης και ύφεσης, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε κάτι πιο εύρυθμο, που θα ήταν η ιδέα της ευημερίας χωρίς ανάπτυξη, μιας οικονομίας η οποία δεν αναπτύσσεται αλλά ανακατανέμει τον πλούτο. So there are on this, there are even videos, there are books, there are articles, and so this is the main point again. Thank you. Thank you for inviting me to this talk. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σε αυτή την ομιλία. I come from I am an Italian working in Portugal and talking to you in Greece, so I don't need to tell you anything about the economic crisis. Είμαι μια Ιταλίδα που ζει στην Πορτογαλία και μιλάει στην Ελλάδα, οπότε δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω πολλά πράγματα για την κρίση. What I want to talk to you about. Αυτό που θέλω να σας μιλήσω is
is of how to overcome the ecological crisis and the economic crisis together. And I will do it focusing on one aspect that I find absolutely crucial. Το πώς μπορούμε, θέλω να σας μιλήσω για το πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε την οικολογική και την οικονομική κρίση, επικεντρωνόμενοι σε ένα θέμα το οποίο το βρίσκω άκρως απαραίτητο. Because this deeply affects the way in which the relationship between economy and ecology is commonly understood by many people. Γιατί το ζήτημα το οποίο θα σας μιλήσω είναι στην καρδιά του πώς πάρα πολλοί κόσμος καταλαβαίνει ή αντιλαμβάνεται τη σχέση μεταξύ της οικονομίας και της οικολογίας. And the way it is pictured by the media and the way it is addressed by policymakers. Και πολύ συχνά το πώς αυτή η σχέση μεταξύ οικονομίας και φύσης παρουσιάζεται από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και πολλές φορές πώς την αντιμετωπίζουν οι πολιτικοί. I think the best way to see what do ecology and crisis have to do with each other is to look at the jobs versus the environment blackmail. Αν θέλουμε να ξεκινήσουμε να καταλαβαίνουμε πώς η οικολογία και η κρίση σχετίζονται, θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από το λεγόμενο δίλημα μεταξύ εργασίας και περιβάλλοντος. Τον εκβιασμό μεταξύ θέσεων εργασίας και περιβαλλοντικής προστασίας. This is a political, social, economic and moral blackmail to which we, the people, the 99%, have been subjected by many times since the beginning of industrialization. Αυτός είναι ένας πολιτικός, κοινωνικός εκβιασμός στον οποίο είμαστε δέσμοι, όλοι μας έχουμε υπάρξει δέσμοι από την αρχή της βιομηχανοποίησης. We have been instructed to think that there is no alternative to die of hunger or to have pollution. Μας έχουν μάθει να σκεφτόμαστε ότι οι μόνες επιλογές που έχουμε είναι είτε να πεθάνουμε από την πείνα είτε να πεθάνουμε από τη ρήπανση. And that the second is much better than the first because it gives us a living and for our children and we may have a chance to survive. Και ότι το δεύτερο είναι πολύ καλύτερο από το πρώτο, δηλαδή το να πεθάνουμε από τη ρήπανση είναι πολύ καλύτερο από το πρώτο, γιατί τουλάχιστον μας δίνει μια δυνατότητα να ζήσουμε προς το παρόν. Either we are industrial workers or not, we are all subjected to the ecological consequences of industrial pollution that affects our lives, the environment where we live, our health and that of our children. Ακόμα και να μην είμαστε εργαζόμενοι στη βιομηχανία όλοι μας είμαστε υποκείμενα των οικολογικών επιπτώσεων της βιομηχανικής παραγωγής, η οποία επηρεάζει τη ζωή μας και το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, την ίδια μας την υγεία και αυτή των παιδιών μας. In the course of the history of industry, people have struggled for safer conditions of workplaces and of cities, often being successful in obtaining regulations that protected their health and that of the environment in which they lived. Μέσα στο χρόνο, οι κοινωνίες και οι άνθρωποι έχουν παλέψει και έχουν αγωνιστεί για καλύτερες συνθήκες τόσο στις πόλεις τους όσο και στους χώρους εργασίας τους και πολλές φορές έχουν επιτύχει στο να έχουν νομοθεσίες οι οποίες προστατεύσανε τόσο την υγεία τους όσο και το περιβάλλον στο οποίο ζούσαν και εργαζόντουσαν. However, these victories are not permanent and they are especially put at risk in times of crisis. Αλλά αυτές οι νίκες δεν είναι μόνιμες και είναι ιδιαίτερα υποκίνδυνο σε περίοδους κρίσης. The economic crisis adds to the jobs versus the environment blackmail a sense of emergency and of absolute priority of the economic over the ecological. Η κρίση προσθέτει σε αυτόν τον εκβιασμό του θέσης εργασίας ή περιβαλλοντικής προστασίας μια αίσθηση emergency. Επίγοντος και μιας απόλυτης προτεραιότητας του οικονομικού επί του οικολογικού. It invites us to forget about the ecological crisis. It makes us think that it is far less relevant than the economic and that again we have to accept whatever comes in order to overcome the crisis. Μας καλεί να ξεχάσουμε την οικολογική κρίση και μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι είναι πολύ λιγότερο σημαντική από την οικονομική κρίση και ότι
ό,τι είναι να γίνει, προκειμένου να ξεπεράσουμε την οικονομική κρίση, καλώς να γίνει. Unions and left parties, the majority of the labor movement, have had a dual attitude towards the job blackmail. Τα συνδικάτα και τα κόμματα της αριστεράς και θα έλεγα η πλειοψηφία του εργατικού κινήματος έχει κρατήσει μια διπλή συμπεριφορά σε αυτό το, σε αυτόν τον εκμιασμό των θέσεων εργασίας. They have opposed and renegotiated the job environment relationship on better terms in times of economic growth. Έχουν καταφέρει να εμποδίσουν, να αντιμετωπίσουν και να επαναδιαπραγματευτούν αυτόν τον εκβιασμό όταν τα πράγματα πάνε καλά στην οικονομία και υπάρχει ανάπτυξη. But they have accepted it in times of crisis. Αλλά έχουν αναγκαστεί να αποδεχτούν αυτόν τον εκβιασμό κατά τις περιόδους κρίσης. In this way, they have given up their most important historical role, that of offering visions and plans for a true alternative to the dominant model. Αλλά κάνοντας αυτό, ουσιαστικά έχουν παραιτηθεί του πιο σημαντικού ιστορικού ρόλου τους, που είναι αυτό του να παρέχουν ένα διαφορετικό όραμα και σχέδιο για ένα πραγματικά διαφορετικό κόσμο προς το κυρίαρχο μοντέλο. This is a picture of the Ilva steel plant in the Italian city of Taranto, Apulia, not far from here. Αυτή εδώ είναι μια φωτογραφία του εργοστασίου ατσαλιού, τη Ilva, στην πόλη του Τάραντο, στην Πούλια, που δεν είναι πολύ μακριά από εδώ. It is on the other side of the same sea. Είναι στην ίδια πλευρά, στην άλλη πλευρά της ίδιας θάλασσας. And this has been on the Italian news for several months since a court decision in the last summer ordered the definitive closure of the plant due to its enormous environmental liabilities. Το εργοστάσιο αυτό είναι στην επικαιρότητα και στις ειδήσεις στην Ιταλία πολλούς μήνες τώρα, μετά από μια απόφαση του δικαστηρίου το περασμένο καλοκαίρι, το οποίο κάλεσε να κλείσει οριστικά το εργοστάσιο εξαιτίας των τεράστιων περιβαλλοντικών ζημιών του. The decision has provoked huge protests and disorders and harsh social conflict. Η απόφαση αυτή προκάλεσε τεράστιες διαμαρτυρίες και αναταραχές και σημαντικές και σκληρές κοινωνικές συγκρούσεις. The media have portrayed this conflict in the usual way, as work versus the environment and health, as citizens and workers' organizations against environmental regulation and against environmental organizations. Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, όπως πάντα, παρουσιάσαν αυτή τη σύγκρουση με τον γνωστό τρόπο, ως μια σύγκρουση μεταξύ νέων θέσεων εργασίας και εργασίας και περιβαλλοντικής προστασίας και υγείας. However, the reality of this social conflict is much more complex and articulated than this. Αλλά η πραγματικότητα αυτής της κοινωνικής σύγκρουσης είναι πολύ πιο πολύπλοκη και από ό,τι φαντάζει εδώ. Since many years, the citizens' organizations have been protesting against the company's violations of environmental laws and regulations. Για χρόνια τώρα, οι κινήματα, κοινωνικά κινήματα, διαμαρτύρονται για τις τεράστιες περιβαλλοντικές ζημιές τις οποίες προκαλούσε αυτή η εταιρεία και το μη σεβασμό των περιβαλλοντικών νόμων. They have denounced serious health problems in the population and the ecological devastation of the Taranto coast, including the destruction of the fisheries. Έχουν κατηγορήσει και έχουν αναδείξει τα τεράστια προβλήματα στη δημόσια υγεία τα οποία έχει προκαλέσει η λειτουργία του εργοστασίου και την οικολογική καταστροφή της ακτής του Ταράντου, που η οποία περιλαμβάνει και την καταστροφή της αλίας της περιοχής. These protests and denunciations had not made the national news. Οι διαμαρτυρίες αυτές δεν καλυφθήκανε από τις εθνικές εφημερίδες, τα ραδιοτηλεοπτικά κανάλια.
but they had been able to call the judicial system into action, starting a long judiciary inquiry which concluded with the court decision of July 2012. Αλλά αναγκάσαν φυσικά το δικαστήριο να λάβει δράση και μέσα από μια μακρά δικαστική διαδικασία κατέληξε σε αυτό το, σε αυτό το οποίο αναφέρα πριν, την απόφαση του Ιουλίου 2012. So we think of this as a victory of environmental justice. Θα έπρεπε να σκεφτούμε ότι αυτή η απόφαση του δικαστηρίου είναι μια νίκη για το κίνημα της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης. The problem is that justice in the legal sense of the term is not enough to give justice to citizens and to the environment. Το ζήτημα είναι ότι η δικαιοσύνη με την αυστηρά νομοθετική νομική έννοια του όρου δεν είναι ακριβή, δεν είναι αρκετή για να δώσει πραγματική δικαιοσύνη στους πολίτες και στο περιβάλλον. Legal justice is good, of course, wherever it recognizes the liabilities and damage imposed upon a community by a corporation. But what we really need is an alternative. We need a plan B. Η νομική δικαιοσύνη φυσικά είναι καλή όταν αναγνωρίζει τις ζημιές τις οποίες έχει προκαλέσει μια εταιρεία σε μια κοινότητα. Αλλά αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι πραγματικά μια εναλλακτική λύση. Χρειαζόμαστε αυτό που θα έλεγα ένα δεύτερο σχέδιο. I think that we have come to a point where it is our absolute responsibility as citizens of the 21st century to come up with serious alternative proposals to the jobs versus the environment blackmail. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα σημείο στο οποίο πραγματικά πρέπει ως πολίτες του 21ου αιώνα να βρούμε μια καλύτερη πρόταση και ιδέα σε αυτό το ψεύτικο εκβιασμό των θέσεων εργασίας εναντίον του περιβάλλοντος. So today I want to tell you about one proposal that seems to me worth to take into consideration in order to test it, improve it and go for it in the struggle. Σήμερα θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια ιδέα την οποία θα μπορούσαμε να σκεφτούμε και να προσπαθήσουμε να την εφαρμόσουμε, να την βελτιώσουμε και να την βάλουμε μέσα στο πλαίσιο των αγώνων. This proposal is called Just Transition and it has come from some labor organizations in collaboration and coalition with environmental and social movements in different countries, in Canada, the US, Argentina, South Africa and the UK. Η πρόταση αυτή έχει ονομαστεί ως η δίκαιη μετάβαση και έχει γεννηθεί μέσα από συνδικάτα σε συνεργασία με περιβαλλοντικά και κοινωνικά κινήματα σε διαφορετικές χώρες, από τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες έως την Αργεντινή, την Νότια Αφρική και την Αγγλία. In 2006, the Just Transition idea came to be represented at the first meeting of the Trade Union Assembly on Labour and the Environment held at the UNEP in Nairobi, where it was presented by Guillermo Andres Varela from Argentina. Το 2006 αυτή η ιδέα της δίκαιης μετάβασης παρουσιάστηκε στην πρώτη διεθνή συνάντηση του Assembly, της συνέλευσης του Διεθνές Συνδικάτου για την εργασία και το περιβάλλον, η οποία έγινε στο Ναϊρόμπι υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και του προγράμματος περιβάλλοντος του ΟΗΕ. Και εκεί παρουσιάστηκε από τον Γκιγέρμο Άντρες Βαρέλα από την Αργεντινή. The Just Transition proposal is based on five principles. Η πρόταση αυτή έχει ακολουθεί πέντε αρχές. First is fairness. Just transition is the fair treatment of workers and their communities when employers close facilities for whatever reason. It is a moral and political imperative. Το πρώτο είναι δικαιοσύνη. Η δίκαιη αντιμετώπιση των εργατών και των κοινοτήτων όταν οι εργοδότες κλείνουν οποιοδήποτε εργοστάσιο για οποιοδήποτε λόγο. Αυτό είναι μια ηθική και πολιτική προσταγή, πρόταγμα. Second, re-employment or alternative employment. Η δεύτερη αρχή είναι η... Πώς θα το λέω αυτό? Εναλλακτικές μορφές απασχόλησης. Εναλλακτικές μορφές απασχόλησης. The prime aim of just transition is the continuation of employment without loss of pay, benefits or seniority. Job equity is at least as deserving of preservation as the equity of corporations.
Ο πρώτος στόχος της δίκαιης μετάβασης είναι η συνέχιση της εργασίας και της απασχόλησης, χωρίς μείωση των αποδοχών, των benefits, των επιδομάτων ή της παλαιότητας. Third, compensation. Where continuation of employment is not possible, just compensation is the next alternative. Αποζημίωση. Το τρίτη αρχή είναι αποζημίωση. Όταν η συνέχιση της απασχόλησης δεν είναι δυνατή, τότε η δίκαιη αποζημίωση είναι η επόμενη σημαντική εναλλακτική λύση. Fourth, sustainable production. Just transition is essential to the move of, to more sustainable production methods and the service sector which supports it. Η τέταρτη αρχή είναι βιώσιμη παραγωγή. Η δίκαιη μετάβαση είναι κεντρική σημασία στη μετάβαση σε ένα μοντέλο και σε ένα πλέγμα μεθόδων πιο βιώσιμης παραγωγής και, στο, και των τομέων που την υποστηρίζουν. Fifth, programs. Just transition will express itself in a variety of ways according to the issue, but there must always be a program suitable to address the environmental change that is about to take place. Πέμπτη βασική αρχή είναι ότι πάντα πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα προσαρμογής κατάλληλου προς αυτές τις περιβαλλοντικές αλλαγές οι οποίες έρχονται. One example of initiative that has come up from the Just Transition proposal is the campaign 1 million climate jobs of South Africa. Μια πρώτη σημαντική πρωτοβουλία η οποία έχει γεννηθεί μέσα από αυτή την καμπάνια είναι στη Νότια Αφρική η πρωτοβουλία και η καμπάνια για το 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας για την κλιματική δικαιοσύνη. That united for the first time actors and organizations like COSATU, Congress of South African Trade Unions, WWF, Rural People's Movement, New Women's Movement, Zero Waste and the Miners Union. Το οποίο έφερε μαζί πολλές διαφορετικές οργανώσεις από το Κογκρέσο των Νοτιοαφρικανικών Συνδικάτων, το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, το κίνημα των αγροτών, το νέο κίνημα των γυναικών, το κίνημα για, την, για, τη μηδενική, για τα μηδενικά απορρίμματα και το συνδικάτο των, των μεταλλορύχων. Such large convergence of groups did not dilute and weaken the radicality of the struggle. On the contrary, it reinforced it. Αυτή η σύζευξη μεταξύ από τόσες διαφορετικές ομάδες δεν μείωσε την, τη ριζοσπαστικότητα αυτού του αγώνα, το αντίθετο την ισχυροποίησε. Putting together activist and scientific knowledge about the crisis and about ecology, the campaign has proposed a coherent strategy to create 1 million jobs in making the South African's economy greener and more equitable at the same time. Φερνώντας μαζί τόσο επιστημονική γνώση όσο και τη γνώση που προέρχεται από τα κινήματα βάσης, γνώση για την κρίση και για το περιβάλλον, η καμπάνια αυτή προέταξε και διατύπωσε μια σημαντική και συνεκτική στρατηγική για τη δημιουργία ενός εκατομμυρίου νέων θέσεων στην Νότια Αφρική και για μια οικονομία στην Νότια Αφρική η οποία θα είναι και πιο οικολογική και πιο ίση και δίκαιη την ίδια στιγμή. The different people involved, workers, unemployed, and the urban and rural poor, do not share specific sectorial interests, but they do share a common vision of climate change as a crisis affecting all, and at the same time, as an opportunity for social and economic liberation. Οι άνθρωποι και οι οργανώσεις οι οποίες εμπλέκονται σε αυτή την πρωτοβουλία δεν είναι εκεί μόνο για τα τομεακά τους και για τα συγκεκριμένα τους συμφέροντα. Μοιράζονται ένα κοινό όραμα ότι η κλιματική αλλαγή είναι μια κρίση η οποία τους αφορά όλους. Την ίδια στιγμή βλέπουν και ως μια ευκαιρία για κοινωνική και οικονομική απελευθέρωση. This is a list of a synthesis of the strategy that they propose. Αυτό εδώ βλέπουμε σε αυτό το πίνακα μια σύνθεση της στρατηγικής την οποία προτείνουν. I don't think we have time to go deep
into each of these. Δεν έχουμε χρόνο για να πάμε σε κάθε μία από αυτές τις προτάσεις. But as you can see, it is an overall plan of redesigning of the economy. Αλλά όπως βλέπετε είναι ένα συνεκτικό και συνολικό σχέδιο για την αναδιαμόρφωση της οικονομίας. In which both ecological and social equity issues are taken into consideration. Η οποία αντιμετωπίζει και θεωρεί τόσο οικολογικά όσο οικονομικά όσο και κοινωνικά ζητήματα της διαχείρισης της εξόδου από μια κρίση. So this plan might not be perfect, and for sure it will have to address one big problem. Who will control the transition process? Φυσικά και αυτό το σχέδιο, όπως και κάθε άλλο, δεν είναι τέλειο. Και φυσικά υπάρχει το κεντρικό ερώτημα, το ποιος θα διαχειριστεί και ποιος θα ελέγχει αυτή τη διαδικασία μετάβασης. But I think it is a good start and something that deserves to be reproduced elsewhere in the spirit of going towards a just transition out of both the ecological and the economic crisis. Αλλά πιστεύω ότι είναι μια καλή αρχή και ένα καλό μοντέλο το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί και να θεωρηθεί και να διατυπωθεί και αλλού. Είναι ένα πρώτο βήμα για μια δίκαιη μετάβαση έξω από μια κρίση οικολογική και οικονομική. We need a working class or people's environmentalism. Χρειαζόμαστε ένα περιβαλλοντισμό, ο οποίος θα είναι περιβαλλοντισμός της εργατικής τάξης. For a working class oriented green economy. Για μια πράσινη οικονομία η οποία θα έχει ως κέντρο της την εργατική τάξη. Based on large alliances among blue-collar workers, the unemployed and excluded from the job market, knowledge workers, students, NGO and middle-class environmental activists, urban middle classes, farmers. Που θα φέρει μαζί μια συμμαχία η οποία θα φέρει μαζί τόσο τους εργάτες όσο και τους άνεργους, αυτούς οι οποίοι είναι αποκλεισμένοι από την αγορά εργασίας, αυτούς που εργάζονται στις υπηρεσίες και στην οικονομία της γνώσης, τους φοιτητές, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τους περιβαλλοντικούς ακτιβιστές που μπορεί να είναι από τη μεσαία τάξη, την μεσαία τάξη των πόλεων, τους αγρότες. In which working class interests are universalized into a political program which aims at redesigning the economy on the basis of youth value, public health, well-being and well-being environmental protection. Μια συμμαχία στην οποία τα συμφέροντα, οι στόχοι της εργατικής τάξης θα θα συνολικοποιούνται και θα οικουμενοποιούνται σε ένα πολιτικό πρόγραμμα το οποίο θα έχει στόχο τον ανασχεδιασμό της οικονομίας στη βάση της αξίας χρήσης, της δημόσιας υγείας, της ευημερίας και της περιβαλλοντικής προστασίας. I think that in order to control the just transition, we need a new working class hegemony strategy, where the working class is not just the blue-collar workers of heavy industry, but a much larger and diversified political aggregate. Πιστεύω ότι για να είναι επιτυχής αυτή η διαδικασία της δίκαιης μετάβασης στην οποία αναφέρθηκα, χρειαζόμαστε μια νέα στρατηγική ηγεμονίας της εργατικής τάξης, στην οποία με τον όρο εργατική τάξη δεν αναφέρομαι απλά στους εργάτες που είναι στη βαριά βιομηχανία ή στα εργοστάσια, αλλά αναφέρομαι σε ένα πολύ ευρύτερο και πολυπίκυλο πολιτικό συνασπισμό, ο οποίος θα αντιπροσωπεύει διαφορετικές ομάδες εργατών. And especially what we need is a new left. A new international and ecologically minded left, which is capable of representing and pushing the front line of this global working class ecological struggle. Το χρειαζόμαστε, δηλαδή, με λίγα λόγια, είναι μια νέα αριστερά, μια νέα διεθνή και οικολογική αριστερά, η οποία θα είναι. Όχι, δεν λέει. Η οποία θα είναι ικανή να αντιπροσωπεύσει και να σπρώξει τα όρια αυτού του αγώνα. On two fronts. One against the techno-capitalist visions of the green economy. Πρέπει σε δύο μέτωπα να εργαστεί. Το πρώτο είναι εναντίον του άλλου, του κυρίαρχου οράματος, του τεχνοκαπιταλιστικού οράματος περί μιας πράσινης οικολογικής οικονομίας.
and second, against pure and simple reproductions of the old way to development. Και ενάντια σε απλές αναπαραγωγές του γνωστού και παλιού τρόπου ανάπτυξης. Like those that emergent economies like China or Brazil are witnessing. Όπως αυτό που βιώνουν σήμερα οι οικονομίες, οι αναδυόμενες οικονομίες της Κίνας, της Βραζιλίας. With all the social and environmental unequally distributed costs associated with it. Και φυσικά με όλα τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά και άνισα κατανεμημένα κόστη τα οποία έρχονται με αυτόν τον τύπο ανάπτυξης. I'm finished. Thank you. Τέλειωσα εδώ. Σας ευχαριστώ. We have agreed that I would start. I think that you have been accused of being an ecological modernizer disguised as a lefty, isn't it? And since we know each other, I know that this is not a real description of what you think, but I think that you could, one could start, depends on the, how one should answer this, at the level of South Africa, or the general proposition, this 1 million jobs in climate investments. Το έχασα λίγο. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε να συζητάμε, μια και μιλήσαμε για οικολογικό εξυγχρονισμό, για περιβαλλοντικό εξυγχρονισμό, για όλα αυτά τα προγράμματα νέων θέσεων εργασίας, όπως το 1 εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας ενάντια στην κλιματική αλλαγή στην Νότια Αφρική. So, for instance, the things I know in South Africa or I read from South Africa, like Patrick Bond and other writers, they describe in South Africa something similar to what we heard about Chile, but in a larger scale, perhaps. Για παράδειγμα, αυτά που ξέρω από ανθρώπους που γράφουν στην Νότια Αφρική, για την Νότια Αφρική, όπως ο Patrick Bond, ακούμε πράγματα όπως τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και αλλαγές που γίνανε σε χώρες όπως η Χίλη. So the energy, water, mining complex, isn't it, for export. Ένα πολύπλοκο πλέγμα ενέργειας, ορυκτών, καυσίμων, το οποίο όλα μαζί είναι, ο μόνος στόχος είναι οι εξαγωγές. And a lot of it based on coal burning, isn't it, with big new thermal power stations based on coal. Και στο οποίο η βάση του είναι η τροφοδότηση, η ενεργειακή τροφοδότηση από τον άνθρακα, από το, πώς το λέμε, coal, άνθρακα, τον άνθρακα. Or no. Stealing water from Lesotho, for instance. No? So the question is, well, at what level are we going to discuss this? And you probably would agree, is more like a symptom of something that could come, these green jobs. Μπορώ να πούμε αν αυτό θα είναι το αποτέλεσμα, κάτι το οποίο θα γίνει στο μέλλον, όπως τα περιβαλλοντικές θέσεις εργασίας. But we don't know whether it's like greenwashing, including trade unions. Αλλά δεν ξέρουμε αν αυτό είναι απλά λόγια του αέρα, ακόμα και από τα συνδικάτα. Or whether it represents a kind of mental transition to something different. Ή αν πραγματικά αντιπροσωπεύει τουλάχιστον μια νοητική μετάβαση σε κάτι πραγματικά καινούργιο. I think that for South Africa, and knowing Kosato, I think is more the first interpretation. Νομίζω για την περίπτωση της Νοτιού Αφρικής και γνωρίζοντας λίγο την πραγματικότητα, νομίζω είναι πιο πολύ το πρώτο. But the second interpretation would fit with the third question. Αλλά η δεύτερη ερμηνεία θα ταιριάζει πιο πολύ με την τρίτη ερώτηση που έγινε. And also the second question, whether one can have alliances between this environmental justice, not environmental modernization, but environmental justice and the left. Που είναι η πραγματική ερώτηση, αν μπορεί να υπάρξει μια πραγματική συμμαχία μεταξύ του κινήματος για την περιβαλλοντική δικαιοσύνη και όχι τον περιβαλλοντικό εξυγχρονισμό και την αριστερά. Including job creation. Η οποία να περιλαμβάνει και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. But I think that from the environmental point of view, από τη σκοπιά του περιβάλλοντος, we cannot say that job creation is going to be easy. Δεν μπορούμε να πούμε ποτέ ότι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας θα είναι εύκολη. Because job creation has come from economic growth. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι νέες θέσεις εργασίας ως τώρα έχουν έρθει κυρίως μέσω της οικονομικής ανάπτυξης.
So what kind of distribution of income and what kind of jobs would be, are we, well, would be compatible with an ecological economy? Πραγματικό ερώτημα είναι τι τύπου κατανομή του εισοδήματος και τι τύπου οικονομική δραστηριότητα θα είναι συμβατή με μια πραγματικά οικολογική οικονομία. So we don't want again a debt-fueled growth, isn't it? Δεν θέλουμε ξανά μια ψεύτικη ανάπτυξη η οποία να τροφοδοτείται από το χρέος. Whether it's even if Krugman or Stiglitz are preaching this every day. Ακόμα και αν ο Krugman, ο Stiglitz ή άλλοι οικονομολόγοι μας καλούν γι' αυτό. So ecological economists are against the increase in the debt. Οι οικολόγοι οικονομολόγοι είναι εναντίον της αύξησης του χρέους. And in favor of the repudiation of a good chunk of the debt. Και υπέρ της άρνησης πληρωμής του μεγαλύτερου κομματιού του χρέους. Then what kind of institutions? One, many of us would agree, I'm sure, would be like there is a European initiative for a new directive on a minimum income for everybody of whatever, 400, 500, 600 euros per person per month. Τι θέσμους θα μπορούσαμε να φανταστούμε για μια τέτοια οικονομία? Μια βασική πρόταση είναι η πρόταση για ένα ευρωπαϊκό βασικό εισόδημα. Ένα βασικό εισόδημα μπορεί να είναι 400, 500, 600 ευρώ για κάθε άτομο σε μια οικογένεια. So they need 1 million signatures and well, they need 1 million signatures minus one because they have already signed. Το κίνημα χρειάζεται 1 εκατομμύριο υπογραφές για να κάνει αυτή τη διακήρυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλλον 1 εκατομμύριο μείον μία, γιατί εγώ ήδη έχω υπογράψει. But this does not answer the question of jobs. Αλλά αυτό μόνο του δεν απαντάει το ερώτημα για τις θέσεις εργασίας. And on the question of jobs, I have myself little to add to Tim Jackson. Στο θέμα των θέσεων εργασίας έχω λίγα να προσθέσω σχέση με τον οικονομολόγο τον Tim Jackson. So Tim Jackson says we have to have a sector of the economy with low productivity. Ο Tim Jackson λέει ότι χρειαζόμαστε να έχουμε ένα κομμάτι της οικονομίας το οποίο παραδόξως να έχει μικρή παραγωγικότητα. And if possible with satisfactory kinds of work. Και ή το δυνατόν με ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας, με ικανοποιητική εργασία. He calls it the Cinderella sector, which perhaps is not a very commercial name. Έχει αποκαλέσει αυτό τον τομέα της οικονομίας με τον αστείο τίτλο «Η οικονομία της ταχτοπούτας». And I told him you should call it the news from nowhere sector, oh, because William Morris kind of green inland imaginary. You make my life. So not a Cinderella sector, but the news from nowhere sector. Το εγώ του έχω πει ότι καλύτερος τίτλος γι' αυτό θα ήταν να το αποκαλέσει νέα από το πουθενά, να το αποκαλέσει η οικονομία με τα νέα από το πουθενά, που είναι ένα παλιό μυθιστόρημα που είχε γραφτεί από τον Morris και ήταν μια φανταστική οικονομία του μέλλοντος, η οποία ζούσε με πολύ απλό τρόπο, αλλά ευημερούσε. And in practical terms would have to be well, I mean, you all know this, but agroecology, different system of building, and a lot of work in the caring for people. Η βάση αυτής της οικονομίας θα ήταν η αγροοικολογία, διαφορετικές μορφές οικονομικής δραστηριότητας, η φροντίδα, η οικονομία της φροντίδας. So even in the degrowth economy, some sectors have to grow. Ακόμα και σε μια οικονομία από ανάπτυξη, και εννοούμε από ανάπτυξη με την καλή έννοια, κάποιοι τομείς θα πρέπει να μεγαλώνουν, να αναπτύσσονται. But the energy or fossil fuel energy and materials inputs have to degrow. Αλλά η ενέργεια και η κατανάλωση ενέργειας θα πρέπει να απομεγενθύνεται, να μειώνεται. So it's difficult to know how this is going to work out. But πολύ δύσκολο να πούμε πώς αυτό θα γίνει πραγματικά. The good thing is it seems to be the only alternative. Το καλό είναι ότι αφαίνεται να είναι η μόνη εναλλακτική λύση, όμως. Okay. You know your... Thank you, John. Well, I don't have much to add to what Joanne said. I think he replied many of the questions, and especially Diego's. Έχω πολλά να προσθέσω. That's it? Okay. Just maybe a few
specifications. Να κάνω λίγο πιο συγκεκριμένα μερικά σημεία. One is about ecological modernization. Well, το πρώτο είναι το ζήτημα του οικολογικού εξυγχρονισμού. I don't know why you call this plan an ecological modernization and why we should consider it bad because it is ecological modernization. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να αποκαλέσουμε το σχέδιο το οποίο παρουσίασε οικολογικό εξυγχρονισμό ή αλλιώς γιατί πρέπει να θεωρούμε τον οικολογικό εξυγχρονισμό ως κάτι το κακό. To me, it seems more, it sounds more like a realistic plan to put together labor and working class movements and other kind of movements and environmental movements in together to push a plan that it doesn't seem very much productivist to me. If you look at the manufacturing sector, it is one of the ones in which the fewer number of jobs are foreseen. Για μένα είναι απλά ένα ρεαλιστικό σχέδιο, το οποίο φέρνει μαζί διαφορετικές ομάδες, όπως είπα, τα συνδικάτα, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, και δεν είναι ένα παραγωγιστικό σχέδιο όπως αυτά που έχουμε συνηθίσει. Αν κοιτάξουμε συγκεκριμένα τις προτάσεις του κινήματος στο οποίο αναφέρθηκα, η έμφαση δεν είναι στη μεταποίηση, αλλά σε πολλούς άλλους τομείς. At the same time, it seems to me utopian in a sense, because I don't know how, with what resources and with what kind of organization they think of that a plan such as this, which is really a general economic plan, can be put forward. Απ' την άλλη πλευρά, παραδέχομαι ότι είναι ένα σχέδιο το οποίο μπορεί να φαντάζει ουτοπικό. Δεν είναι ξεκάθαρο με τι διαδικασίες, με τι δυνάμεις, με τι πόρους μπορεί αυτό το σχέδιο να γίνει να εφαρμοστεί. But it was not my intention to tell everybody that we should endorse it. Μα δεν ήταν εδώ όμως η θέλησή μου να πω ότι αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο είναι ξεκάθαρο και το οποίο πρέπει όλοι να υιοθετήσουμε. I gave it such as an example of what has been done, and this also to respond to one of the questions. And what has been done, and I said, it's a good starting point to try and think how this could be re-elaborated, improved, and rethought. Το έδωσα σαν ένα παράδειγμα του τι έχει γίνει και το πρότεινα σχέση και κάπως με την τελευταία ερώτηση, που είναι το τι έχει γίνει αλλού και το τι ιδέες θα μπορούσαμε να πάρουμε από εκεί, να τις ξανασκεφτούμε και να τις εφαρμόσουμε σε άλλα μέρη. And as for the eco-Marxism, as well, I did not say that political ecologists should adopt it as their theory. I just said that it is an interesting body of thought on how, because it suggests that Marxian thought is not incompatible, is not in contradiction with an ecological critique of capitalism. But I also said that it has two big limitations. Δεν είπα ότι ο εκομαρξισμός θα έπρεπε να είναι η βάση αυτής της θεώρησης μιας πολιτικής οικολογίας. Είπα απλά ότι υπάρχουν δύο βασικοί περιορισμοί εκεί. And the first limitation is that the theory of ecological contradictions does not deal with, does not address the problem of ecological contradictions in former Soviet and socialist economies. Ένα πρώτο βασικό θέμα είναι ότι σε αυτή τη θεώρηση, την οικομαρξιστική θεώρηση, η θεωρία των αντιφάσεων δεν απαντάει το ζήτημα των πραγματικών αντιφάσεων οι οποίες αντιμετωπίστηκαν στις σοσιαλιστικές οικονομίες. And the second limitation is that the eco-Marxist analysis is much more concentrated on capitalism and the capitalistic system, and does not give good descriptions, good analysis of the labor process and how what's its meaning in ecological terms. Και βρίσκω ότι η εκομαρξιστική προσέγγιση επικεντρώνεται στο θέμα του καπιταλισμού και της καπιταλιστικής διαδικασίας και δεν έχει μια καλή αφήγηση θεωρία για την ουσία της εργασίας και της διαδικασίας της εργασίας. Μία μεγάλη επένδυση που προτάθηκε και δεν ήταν απαραίτητη, αλλά ζητήθηκε η θετική γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου του νησιού, ήταν ένα μεγάλο project ανεμογεννητριών στο γειτονικό νησί της Γιάρου, το οποίο διοικητικά ανήκει στη Σύρο, στο Δήμο μας.
Δεν θέλω καθόλου να επεκταθώ. Αξίζει όμως να πω ότι η Γιάρος είναι ένα νησί βράχος που αποτέλεσε τόπο εξορίας για την αριστερά της περίοδος που εμείς στην ελληνική ιστορία λέμε περίοδοι ανομαλίας, όπως ήταν δικτατορίες κλπ. For whoever leaves the island by ship, by sea, will see the island of Yaros just on the north of Syros, about half an hour after the departure. Το Δημοτικό Συμβούλιο είδε αυτή την πρόταση θετικά. Ήταν μια επένδυση μεγάλη σε ένα χώρο ο οποίος δεν χρησιμοποιούνταν σε Γιάρο, δεν ήταν ο ιστορικός τόπος με τις φυλακές δηλαδή, και κρίναμε ότι μπορεί να προσφέρει. Ήταν βέβαια μια ιδιωτική επένδυση μεγάλη. Ο Δήμος θα είχε και έσοδο από αυτό, αλλά συνολικά, περιβαλλοντικά, αν βλέπαμε το ισοζύγιο στην Ελλάδα, θα ήταν θετικό, καθώς θα παράγονταν ενέργεια όχι από πετρέλαιο, αλλά από τον άνεμο, η οποία θα δημιουργούσε βέβαια θέσεις εργασίας. Δεν ήταν ομόφωνη αυτή η απόφαση. Το Δημοτικό μας Συμβούλιο απαρτίζεται από 27 μέλη και η απόφαση αυτή πάρθηκε με 26-1. Θα έλεγα όμως ότι ήταν σχεδόν ομόφωνη, όπως καταλαβαίνετε, ήταν συντριπτικά ομόφωνη. Και εγώ ψήφισα υπέρ αυτής. Είναι λίγο πριν, στην προηγούμενη ομιλήτρια, είδαμε μία αφίσα που έδειχνε την καμπάνια 1 εκατομμύριο jobs για κλιματικές εργασίες, στην ουσία, εργασίες από την, σχετίζονται με θέματα του κλίματος και της εναλλακτικής ενέργειας. Και είδα, αν προσέξατε στο background, υπήρχαν 2 windmills. Θέλω δηλαδή να πω πολύ συνοπτικά, είναι αδύνατο βέβαια να εξηγήσω όλο το σκεπτικό της συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά με 2 λόγια θα έλεγα ότι μερικές φορές είμαστε αντίθετοι σε κάτι πολύ βιαστικά, όταν σε άλλα σημεία της υδρογείου γίνεται αγώνας για να υλοποιηθούν αυτά. Και σημειώστε παρακαλώ ότι στο νησί μας, αντί αυτή τη στιγμή να έχουμε αυτού του τύπου την ενέργεια, εναλλακτική ενέργεια από τον άνεμο, είναι αυτό που υπενήχθηκα στην αρχή της εκδήλωσης. Στο νησί μας έχουμε ένα εργοστάσιο τοπικό της Δημοτικής Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, το οποίο καίει την χειρότερη μορφή καυσίμου, μαζούτ, και αυτό είναι η πιο ρυπογόνος δραστηριότητα στο νησί μας. Έτσι λοιπόν, ανακαλώνοντας γι' αυτό, θα έλεγα ότι αυτή η επένδυση την είδαμε θετικά. Πιστεύουμε ότι είναι σε θετική κατεύθυνση συνολικά και σαν ισοζύγιο περιβαλλοντικό, και με την ένωση της Σύρου με το δίκτυο ενέργειας της Ελλάδας, θα έχουμε τη δυνατότητα να κλείσουμε το τοπικό ρυπογόνο εργοστάσιο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και να παίρνουμε έστω ένα μέρος ενέργειας, όπως γίνεται στην υπόλοιπη Ελλάδα, από εναλλακτικές πηγές. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι σε αυτή την περίπτωση κάναμε καλά. Δεν είναι βέβαια τα πράγματα πάντα έτσι, και πάλι πολύ συνοπτικά θα πω ότι δεχτήκαμε το τελευταίο χρόνο μία άλλη πρόταση που αφορούσε πάλι μια ιδιωτική επένδυση που θα, στην ουσία θα κατασκεύαζε ένα εργοστάσιο στο νησί για να καίει κυρίως, να καίει στην ουσία τα στερεά απόβλητα και να παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Και ενώ εκ πρώτης όψεως είναι καλύτερο να παράγεις ενέργεια από τα σκουπίδια παρά να τα χώνεις στη γη, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή, για να είναι βιώσιμη αυτή η επένδυση, έπρεπε να δεσμευτεί ο Δήμος ότι θα παράγει μια μεγάλη ποσότητα, μην πω αριθμούς, αν και τους έχω πρόχειρους, μεγάλη ποσότητα αποβλήτων κάθε χρόνο, και θα πληρώνει, ώστε να πληρώνει τουλάχιστον 75 ευρώ τον τόνο για κάθε τόνο που θα διέθετε σε αυτό το εργοστάσιο. Συνεπώς, αυτή η επένδυση, που μπορεί να είναι καλή σε μια υπηρετική περιοχή της Ελλάδας που θα δέχεται πολύ περισσότερα σκουπίδια, στη Σύρο ήταν πανάκριβη, θα χρέωνε τρομακτικά τους δημότες αν την κάναμε αποδεχθεί, αλλά κυρίως θα μας οδηγούσε στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που τώρα κινούμαστε, της προσπάθειάς μας να μειώνουμε συνεχώς τα απορρίμματα. Γιατί εκεί θα είχαμε μια σύμβαση να δίνουμε οπωσδήποτε μια μεγάλη ποσότητα και μάλιστα με αυτή την τιμή. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι μπορεί κανείς να καταλάβει ότι όλες οι προτάσεις είναι διαφορετικές, αξιολογείς κάθε πρόταση, και έχουμε βέβαια και σαν Δημοτικό Συμβούλιο και σαν τοπική κοινωνία, πιστεύω, διαφορετικές και συνήθως μετά από διάλογο σωστές προσεγγίσεις σε αυτά τα θέματα. Πραγματικά θέλω να πω ότι είναι αδύνατο να συνοψίσει σε 2 λεπτά το πώς έχει αυτό το θέμα. Θα έλεγα πάντως, όσο πιο συνοπτικά γίνεται, αλλά παραλείποντας σχεδόν τα πάντα, ότι πρόκειται για μια ιστορική δραστηριότητα για το νησί που είχε ναυπηγεία και χτίστηκε πάνω στην ναυπηγική οικονομία του νησιού από το 19ο αιώνα. Αυτή τη στιγμή τα ναυπηγεία είναι τα μικρότερα που ήταν ποτέ στην ιστορία τους. Δεν πάβουν όμως να εργάζονται εκεί 500 άτομα. Και για να
καταλάβει κανείς τι σημαίνει σε ένα νησί με 22-23.000 κατοίκους, έχει ένα εργοστάσιο με 500 άτομα, θα σας έλεγα το εξής. Σκεφτείτε το Λονδίνο, για παράδειγμα, μια και οι περισσότεροι από εσάς είστε από το εξωτερικό, με ένα πληθυσμό 10 εκατομμυρίων, να ήταν νησί, να μην είχε δηλαδή οι κατοικοί του δυνατότητα να βγει έξω για να εργαστούν, να βγουν έξω να εργαστούν αλλού, και να είχαν ένα εργοστάσιο το οποίο αναλογικά σε ένα σημείο του Λονδίνου θα ήταν ένα εργοστάσιο με 200.000 εργαζόμενους. Αυτό το εργοστάσιο σε περίπτωση ναυπηγείων δεν είναι σαν αυτό που έδειξε η προηγούμενη ομιλήτρια στον Τάραντα της Ιταλίας με τις τεράστιους καπνούς πάνω από την Καμινάδα, αλλά είναι ένα εργοστάσιο που πράγματι γύρω στις 20-30 μέρες το χρόνο παράγει αυτό που λέμε αμοβολή. Εν πάση περιπτώσει, χτυπούν με άμμο, με μικρές σκόνη άμμο, τα ύφαλα των πλοίων για να τα καθαρίσουν. Οπότε θέλω να πω ότι δεν κλείνεις έτσι ένα εργοστάσιο, το οποίο επίσης δεν είναι και στο χέρι του Δήμου. Δηλαδή, δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή αν ο Δήμος μπορεί να κλείσει το εργοστάσιο. Το εργοστάσιο ελέγχεται από τις εθνικές, ή οφείλει να ελέγχεται από τις εθνικές περιβαλλοντικές αρχές, και δεν είναι σε μια τέτοια κατάσταση που να είναι δικαστικά ή οπουδήποτε αλλού μια διαδικασία κλεισίματός του. Οπότε καταλαβαίνετε, ήθελα με δύο λόγια να πω ότι μια τοπική κοινωνία και μια δημοτική αρχή σε κάθε τόπο αντιμετωπίζει ιδιόμορφα και διαφορετικά προβλήματα και είναι ένας διαρκής αγώνας η συζήτησή τους και η επιλογή κάθε φορά της καλύτερης λύσης, που είναι συνήθως διαφορετική σε όλες τις περιπτώσεις.